Ένα σενάριο τρόμου προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση στου ανεμβολίε του πολίτε με τη βοήθεια του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία Δημήτρη Κουρέτα και των δηλώσεών του. Συγκεκριμένο ο καθηγητή εκτιμήσει ότι ο αριθμό των νεκρών μέσα στο χειμώνα θα φτάσει του 12.000 με 14.000 θανάτου ατόμων άνω των 60 ετών που έχουν επιλέξει να μην κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή, το τείχο ανοσία που επέρεται η κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Στη συνέχεια, ο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία υποστήριξε ότι η αλλαγή του DNA από το εμβόλιο είναι ανυπόστατη επιστημονικά, αλλά δυστυχώ υπάρχει ένα ποσοστό του πληθυσμού που πιστεύει ότι ισχύει. Μάλλον θα πρέπει να διαβάσει και κάποιε άλλε επιστημονικέ μελέτε πέρα από αυτέ των ερευνητών τη Pfizer για το τι μπορούν να προκαλέσουν μέσω μακροπρόθεσμα τα εμβόλια mRNA πέρα από τι άμεσε παρενέργειε που είναι οι μυοκαρδίτιδες. Επίση, ισχυρίστηκε ότι η θέση δεκάδων επιστημόνων πολύ ανώτερων σε ό,τι φορά τι δημοσιεύσει του και το ερευνητικό του έργο από αυτού του ιδίου ότι τα εμβόλια προάγουν τι μεταλλάξει είναι κακοήθη άγνοια. Όχι μόνο δεν προάγουν τι μεταλλάξει, προφυλάσσουν. Αυτά τα μαθαίνουμε σε πρωτοετή φοιτητέ. Η μελέτη που έχει εγκριθεί από τον ΕΜΑ και τον FDA έχει τα πάντα. Είναι εύκολο κάποιο να τη βρει. Ποια μελέτη του αίμα να ρωτιόμαστε εμείς, αυτή που έδινε το πράσινο φως στο εμβόλιο της Άστρα με τα γνωστά αποτελέσματα.